Με την αθλητική σας ενημέρωση και τον Χρήστο Ιωάννου. Τελικά δεν ξέρω ποιος φέρνει γούρι σε ποιον, αλλά είναι γεγονός ότι όταν τα λέμε το μεσημέρι, η ομάδα πάει καλά. Η ομάδα πάει καλά και δεν έχει χάσει ακόμη. Ξέρεις, Ανδριάννα, όταν είμαστε πιτσιρικάδες, παίζαμε διάφορα παιχνίδια. Κρυφτό, κλέφτες και αστυνόμοι, εσείς παίζατε το κουτσό, τα κορίτσια κλπ. Υπήρχε λοιπόν και ένα παιχνίδι, το όπου το πει. Τι γινότανε, βάζαμε στο νου μας κάτι και είχαμε μια παρέα και λέγαμε, ξέρω εγώ, τετράποδο όπου τρώει, ξέρω εγώ, χόρτα. Και λέει ο ένας, ξέρω εγώ, σκύλος, γάτος, όχι. Και όποιος το κέρδιζε, έπαιρνε τους πόντους. Λοιπόν, ο Κέρκυρα παίζει τώρα αυτό το παιχνίδι. Λέγανε κάποιοι, η ερώτηση είναι πού θα χάσει. Και λέμε τώρα όπου το πει. Με ΑΕΚ, λέγανε θα χάσει, καλά, εσύ, θα κάνει την πρώτη νίκη ΑΕΚ, 1-1. Μετά, Νέα Σμύρνη, Πανιόνιο. Έλα, μωρό, Πανιόνιος είναι δεύτερος, έχει 15 βαθμούς, διπλό μες τον Πανιόνιο. Με ΠΑΟΚ, εκεί χάνουμε σίγουρα. Εκεί ήταν σίγουρο, ναι. Ναι, χάνουμε σίγουρα, λέγανε κάποιοι, έτσι. Ναι, ναι. Αλλά ο κύριος Μάντζιος και οι ποδοσφαιριστές του τους διαψεύδουν συνεχώς. Και παίζουμε τώρα αυτό το παιχνίδι. Και γι' αυτό λέω και εγώ, όπου το πει. Θα πάμε έτσι όπως πάμε και όπου το πει. Είναι μια πραγματικά έτσι. Δείχνει ότι ο Κέρκυρα Κυριακή με Κυριακή συνεχώς βελτιώνεται. Και όχι μόνο βελτιώνεται, αλλά ξέρει να παίρνει και αποτελέσματα. Εδώ θα πω και κάτι άλλο όμως. Κάτι το οποίο με στεναχώρησε και εμένα και πάρα πολύ κόσμο. Βλέπουμε μία αθλητική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση, την περίφημη Αθλητική Κυριακή, η οποία γεννήθηκε τη δεκαετία του 70 με τον θρυλικό Γιάννη Διακογιάννη, έτσι. Τη βλέπουμε σε όλη την Ελλάδα και ανοίγουμε να δούμε και κάτι για την ομάδα μας. Είτε λέγεται Κέρκυρα, είτε Γιάννενα, είτε ξέρω εγώ πώς λέγεται Πανθρακικός, την επαρχιακή ομάδα. Λοιπόν, σε πληροφορώ, όχι μόνο δεν συνέβη αυτό αυτή την Κυριακή, αλλά συμβαίνει σχεδόν κάθε Κυριακή. Όταν φτάνουμε λοιπόν στο ματς Κέρκυρας ΠΑΟΚ, ξεκινάει ο δημοσιογράφος, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να κερδίσει, είχε δύο ευκαιρίες αλλά δεν κατάφερε να κερδίσει. Το ερώτημα στον κύριο Δόνη γιατί δεν κέρδισε ο ΠΑΟΚ, το ερώτημα στο Σαλπιγκίδη γιατί δεν έβαλε στον γκολ κύριε Σαλπιγκίδη, γιατί κύριε Κλάους Αθανασιάδη έκαμε στο τακούνι έτσι και δεν μπήκε μπαλιά. Και καμία, μα καμία κουβέντα για τον ΑΟΚ Κερκύρα. Καμία κουβέντα για τον κύριο Μάντζιο και τους ποδοσφαιριστές του ΑΟΚ Κέρκυρα, οι οποίοι πραγματικά πήραν τις ταυτότητες των παιχτών του ΠΑΟΚ μες στο γήπεδο, ποδοσφαιρική ορολογία ναι, ναι. αυτή, έτσι, με το εξαιρετικό στήσιμο της ομάδος, το αμυντικό. Εγώ θα ρωτήσω κάτι, γιατί κάποιοι λένε αντιποδόσφαιρο. Πώς κέρδισε η Εθνική Ελλάδος το γύρο το 2004, Ανδριάννα, πώς το κέρδισε ο Ότο Ρεχάγκελ. Ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, στο ποδόσφαιρο μετράει το αποτέλεσμα. Τι ήταν καλά, πέρσι που φάγαμε 4 και παίζαμε επιθετικά. 4 φάγαμε από τον ΠΑΟΚ και παίζαμε επιθετικά. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο μια αθλητική εκπομπή στην κρατική τηλεόραση που την πληρώνουμε την ΕΡΤ όλοι οι Έλληνες και να μην ασχολείται με την επαρχία. Αυτό ήθελα να το πω. Να μας αντιμετωπίζουν όντως σαν επαρχία. Βέβαια. Μα τώρα γιατί κύριε Σαλπιγκίδη δεν έβαλε στον γκολ, γιατί δεν ρωτήσανε για τον Τζουμάνι για το δοκάρι που είχε, γιατί δεν ρωτήσανε για τον Αναστασόπουλο για την εξαιρετική απόδοση που είχε. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Δηλαδή, για αυτούς υπάρχει μόνο ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και ο ΠΑΟΚ. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες. Είναι μόνο οι ομάδες αυτές. Είναι δυστυχώς κάτι το οποίο δεν ξέρω, πρέπει να εκλείψει, γιατί προσβάλλει βασικά και την νοημοσύνη μας. Σαν τηλεθεατές, σαν φίλους του αθλητισμού. 9 βαθμούς στο σακούλι του ΑΟΚ Κέρκυρα και συνεχίζουμε. Και όπου το πει. Όπου το πει. Τώρα παίζουμε με τον Πλατανιά στα Χανιά. Εγώ κάθε μάτς που έρχεται για τον ΑΟΚ Κέρκυρα λέω 1-2. Πιθανά στο όλα. Στο ποδόσφαιρο υπάρχει η νίκη, η ισοπαλία και η ήττα. Λοιπόν, έχουμε μαζέψει 9 βαθμούς που πέρσι σε τόσες αγωνιστικές είχαμε μαζέψει μόνο 2. Και να πω και κάτι που δεν ξέρω αν το έχουμε πει εδώ, ότι φέτος προβλέπουν οι ειδικοί, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση, ότι θα πέσει και ο συντελεστής παραμονή στην κατηγορία. Οπότε εκεί που ήθελες 35 βαθμούς, 33 με 35 για να σωθείς, φέτος μπορεί να σώζεσαι και με 28-29. Αυτό θα το δούμε. Άρα στην πορεία. Άρα θα πέσει το όριο. Ναι, αυτό, ο συντελεστής. Ναι, αυτό θα φανεί στη συνέχεια. Θα φανεί στη συνέχεια, ναι. Εκείνο που έχει σημασία είναι και το τονίζει και ο προπονητής μας, ότι η ομάδα συνεχώς βελτιώνεται. Συνεχώς φαίνεται, γίνεται και καλύτερη σε κάθε παιχνίδι και νομίζω ότι και επειδή το έχουμε ξαναπεί αυτό το πρωτάθλημα είναι και περίεργο και απρόβλεπτο, αυτή τη στιγμή έχουμε τους ίδιους πόντους με αυτούς που έχει ο Παναθηναϊκός, που έφερε χ χθες στην Κρήτη. 9 έχει ο Παναθηναϊκός, 9 ο Παζιάννα, 9 η Βέρεια, 9 η Κέρκυρα, στη μέση βαθμολογίας.
Δεν ξέρω, δεν μπορεί να γίνει πρόβλεψη ακόμη ποιος θα μείνει, ποιος θα πέσει, αλλά πάμε καλά. Πάμε καλά και το βασικότερο από όλα, όπου η ομάδα έχει το μέσο όρο ηλικίας, ο μέσο όρο ηλικίας είναι χαμηλός και αυτό είναι καλό. Δεν θέλω προς Θεού να θίξω τα παιδιά οι οποίοι είναι πάνω από 30 ετών, έτσι, και αυτοί οι ποδοσφαιριστές είναι προς Θεού για το καλύτερο, αλλά κακά τα ψέματα. Διαφορετικά θα τρέξει στη φάση πάνω 20 και διαφορετικά ο 35 και αν τα λέμε αυτά. Εντάξει, οι αντοχές του κάθε ενός έχει σχέση και με την ηλικία του κατά ψέματα. Η βιολογία τέτοια του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο 35 να έχει τις ίδιες αντοχές με τον 20. Μπορεί να έχει την πείρα. Έτσι, και το παραλαμβάνω, δεν θέλω να θίξω κανέναν. Γενικά μιλάω. Μπορεί να έχει την πείρα που δεν έχει ο 20, αλλά αλλιώς θα βάλει, ρε παιδί μου, το πόδι του στη φάση ο 20. Καθένας υπερτερεί σε διαφορετικά πράγματα. Και διαφορετικά θα το βάλει ο 35. Έτσι είναι. Από εδώ και πέρα, λοιπόν. Από εδώ και πέρα, οι προοπτικές είναι καλές. Θυμάσαι που σου έλεγα για την ΑΕΚ ότι η ΑΕΚ δεν πρόκειται να κινδυνεύσει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ μπορεί να είναι τελευταία, έχει όμως 5 βαθμούς. Ακριβώς, έχει τσιμπήσει βαθμούς. Έχει τσιμπήσει βαθμούς, έκανε την πρώτη της νίκη. Η ΑΕΚ δεν ξέρω βέβαια αν θα μπει η τετράδα για play-offs, αυτό δεν μπορώ να το προβλέψω. Αλλά σε καμία περίπτωση αυτή η ομάδα. Τελευταία ομάδα. Σε καμία περίπτωση. Θα τερματίσει, εγώ πιστεύω, μεταξύ 4 και 8. Εκεί θα πάει η ΑΕΚ. Αν υπάρχει περίπτωση η ΑΕΚ δηλαδή να μείνει εκεί που είναι. Τώρα, είναι και πολλοί λόγοι που είναι τώρα εκεί που είναι βέβαια η ΑΕΚ. Εντάξει, είπαμε. Αλλά είναι, η φανέλα είναι βαριά. Αλλά είναι η ΑΕΚ. Είναι ΑΕΚ και επειδή ζούμε στην Ελλάδα, θυμίσω ότι η ΑΕΚ θα τερματίσει κάτω από τη 10η θέση. Ψηλά δηλαδή, πιο πάνω από τη 10η θέση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Επειδή περνάει και η ώρα, θες να μιλήσουμε λίγο για τα άλλα πρωταθλήματα. Να πούμε για άλλα για να προλάβουμε, γιατί έχουμε υπάρχει περίπου 5 λεπτά. Λένε, ναι. Δεν υπάρχει μόνο ο Κέρκυρα, έτσι υπάρχει και ο Όλυμπος. Πάμε, βέβαια, αξιολογικά κατηγορίες είναι η ΓΑΜΑ, η Σου Football League 2. Δεν είχαμε αγωνιστική αυτή την Κυριακή το Κασιόπι. Η αγωνιστική είναι την 4 Νοεμβρίου, την επόμενη Κυριακή, όπου παίζουμε εδώ με το Βατανιακό. Θα τα πούμε κάποια στιγμή, είτε εδώ είτε τηλεφωνικά, φαντάζομαι, μέχρι την Κυριακή. Στη Δέλτα Εθνική, λοιπόν, ο Όλυμπος στην πρώτη επίσημη του εμφάνιση στο κοινό του ήταν καλός. Ήταν καλός, δεν μπορώ να πω πολύ καλός ή έπαιξε φανταστικό ποδόσφαιρο, αλλά έπαιξε όσο έπρεπε να παίξει για να κερδίσει τα Μετέωρα, κέρδισε 2-0. Άρα ήταν όπως έπρεπε. Όπως έπρεπε, ήταν μια επαγγελματική νίκη, παρά το ότι είναι αεραστεχνική κατηγορία, έτσι, τη λέμε επαγγελματική νίκη, με 2 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ιωνάς και ο Γκερέκος έβαλαν τα γκολ και πήρε τους πρώτους 3 πόντους στο σακούλι του Όλυμπος. Ένας Όλυμπος που σιγά σιγά, όταν και οι ποδοσφαιριστές του, θυμάσαι που λέγαμε ότι προηγηθήκανε 2-0 στο Θεσπρωτικό και σοφαριστήκανε. Ο Άκης Πανδής είδε τι έφταξε, φαντάζομαι, το διόρθωσε και παρουσιάστηκε ο Όλυμπος πολύ καλύτερος και πήρε τους 3 βαθμούς. Τώρα για το αναγέννηση περιβολίου, επειδή είχε ένα βαρύ σκορ, 5-0 έχασε, έχασε 4-0 εδώ με το Μεσολιόν και 5-0 στη Φιλιππιάδα. Για μένα η αναγέννηση δεν έχει παίξει ακόμα στο πρωτάθλημα. Για την αναγέννηση περιβολίου ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτή την αγωνιστική. Γιατί το λέω αυτό. Δεν πάω να δικαιολογήσω την 4 και την 5, έτσι. Αλλά καταρχάς έπαιξε με 2 ομάδες που είναι φαβοροί για άνοδο. Είχε δύσκολο πρόγραμμα στο ξεκίνημα. Είχε το Μεσολόγγι που είναι φαβορή για άνοδο και χάσαμε εδώ με 4 γκολ διαφορά. Και έχει και είχε και τώρα αγωνιστική δεύτερη τον Εθνικό Φιλιππιάδος που και αυτή η ομάδα πάει για άνοδο. Άρα λοιπόν εγώ βάζω στην άκρη τις 2 αυτές αγωνιστικές. Για μένα για την αναγέννηση δεν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ακόμα. Θα την δω την αναγέννηση από εδώ και μπροστά. Και πιστεύω ότι δεν είναι αυτή η αναγέννηση να τρώει 4 και 5. Πιστεύω ότι η ομάδα θα έχει καλύτερα αποτελέσματα στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, έπαιξε 2 δύσκολα παιχνίδια και εντάξει, μπορεί να είναι βαριά τα σκορ, αλλά είναι και λίγο φυσιολογικά. Είναι πρωτάρα στην κατηγορία, είχε 2 δύσκολα παιχνίδια. Για την αναγέννηση ξεκινάει το πρωτάθλημα αυτή την Κυριακή. Αυτή την αγωνιστική. Έτσι, έτσι. Τώρα, στα τοπικά πρωταθλήματα, θυμάσαι που μιλάγαμε για τρένα, για ταχύες. Το τρένο συνέχισε την πορεία του. Το τρένο που λέγεται Οδυσσέας Αυλιωτών συνέχισε την φρενήρη πορεία του. Φιλοδόρησε με 3 γκολ εκτός έδρας τον Ποσειδώνα του Αγίου Μάρκου και έχει κάνει τώρα το 4-4, το έχει κάνει 5x5. 5x3 μάλλον. Το έχει κάνει 15 βαθμούς. Έχει 5 αγώνες, 5 νίκες. 3x5 στα μαθηματικά, 15. Βέβαια, το μάτς του ΟΦΑΜ με τους Παξούς δεν έγινε. Λόγω του άσχημου καιρού. Λόγω του καιρού. Έτσι δεν μπόρεσε να πάει ο ΦΑΜ στους Παξούς. Η Λευκύμη και αυτή κέρδισε, είναι ψηλά στη βαθμολογία, όπως και η Αχιλλέας Νυμφών. Η Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Αυτές οι ομάδες ουσιαστικά θα διεκδικήσουν την άνοδο. Πάντως μέχρι στιγμής εντυπωσιάζει θετικά και η ευχάριστη έκπληξη είναι ο Οδυσσέας Αυλιωτών. Είναι το τρένο της Α1 κατηγορίας.
Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, λοιπόν. Ναι, εκεί θα πάνε. Και εκείνο που βλέπω είναι ότι αν εξαιρέσουμε την ομάδα της Λευκύμης, εντάξει, και του ΟΦΑΜ, και οι ομάδες του Βορρά πάνε καλά. Της Βορείας Κερκύρας, έτσι. Από το Βορρά είναι και οι Αυλιώτες, ο Οδυσσέας, από το Βορρά είναι και ο Αχιλλέας Νυμφών, από το Βορρά είναι και η Ολυμπιάδα Καρουσάδων. Δηλαδή εδώ έχουμε έναν καταμερισμό, θα έλεγα. Εδώ δεν έχουμε μια ομάδα από. Α, να σημειώσω και την εξαιρετική εμφάνιση της ομάδας του Κοντοκαλίου που κέρδισε 3-2 την Ολυμπιάδα. Ένα Κοντόκαλι που από όταν ανέλαβε προπονητής ο κύριος Σάβας Σιδηρόπουλος πάει από το καλό στο καλύτερο. Και γιατί όχι, μπορεί να γίνει και αυτή να μπει σφήνα στους πρωτοπόρους για άνοδο. Στην Α κατηγορία τώρα, χεράκι-χεράκι προχωράνε ο Κρόνος Αργυράδων και η Αθλητική Ένωση Καναλίων. Κέρδισαν και οι δύο την Κυριακή. Είναι μπροστά στην κορυφή με 13 βαθμούς και οι δύο, αλλά από κοντά τους η Λύκη, η Λύκη Νησακίου, που ξανακέρδισαν τον Ολυμπιακό Μαντουκίου με 1-2. Κέρδισαν και ξανακέρδισαν, έτσι. Και είναι πολύ κοντά και αυτή η ομάδα, μια ομάδα που έχει κάνει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια. Τώρα, όσον αφορά τη β' κατηγορία της Κέρκυρας, εδώ έχουμε ένα τρένο. Ένα τρένο που λέγεται Αστέρας Μωραϊτίκων. Μια ομάδα τα Μωραϊτικά που είναι νεοσύστατη. Πέρσι πρωτόπαιξε μετά από αρκετά χρόνια στην κατηγορία. Και μπράβο εκεί στα παιδιά, στον προπονητή, στη διοίκηση που έχουν παρουσιάζουν αυτή την εξαιρετική εικόνα. Και έχουν και αυτοί 5 στα 5, 15 βαθμούς. Εδώ ξεχωρίζουμε βέβαια και τον Καποδίστρια που έχασε την Κυριακή που μας πέρασε από τον Μέγα Αλέξανδρο, την ομάδα από την Δυτική Κέρκυρα και από τον Μπέλεγαν αυτή η ομάδα, τα μέρη αυτά. Αλλά επαναλαμβάνω, ο Αστέρας Μωραϊτίκων είναι η ευχάριστη έκπληξη μέχρι στιγμής του πρωταθλήματος. Στα σύντομα, Αδριάννα, έχουμε λίγο χρόνο. Ναι, ναι. Επιγραμματικά να το πούμε και αυτό για να κλείσουμε. Για να κλείσουμε, ναι. Επιγραμματικά να πούμε ότι έγινε και η κλήρωση του πρωταθλήματος Πόλο της Α1. Έχουμε δύο πρώτες αγωνιστικές, ΝΑΟΚ Κέρκυρας με τα Χανιά και ΝΑΟΚ Κέρκυρας Παναθηναϊκός. Το ερώτημα είναι, θα γίνουν τα μάτσα κολυμπητήριο με τα προβλήματα που έχει? Είναι και αυτό ένα ζήτημα. Τώρα το θέμα του κολυμπητήριου είναι ένα ανοιχτό ζήτημα για το οποίο κανείς δεν μπορεί να δεσμευτεί αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται. Ας ελπίσουμε, έτσι. Και τάχει να πω ότι με τη σειρά θα παίξει με τη Χίο μετά τη Βουλιαγμένη, την Ηλιούπολη, τον ΠΑΟΚ, τον Ολυμπιακό, το Παλαιό Φάλιρο, το Αργοστόλι, τον Πανιόνια και τον Ναυτικό Όμιλο Πατρών. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόγραμμα του ΝΑΟΚ στον πρώτο γύρο. Ας ελπίσουμε να είναι έτοιμο το κολυμπητήριο. Υπό τα δεδομένα αυτά τα οποία αυτή τη στιγμή δεν είναι ξεκάθαρα. Όχι. Όχι, και μάλιστα μου έλεγε ένας γονέας, ένας πατέρας ενός παιδιού, τα παιδιά μας δεν μπαίνουν στην πισίνα, παρά κάνουν προπόνηση γύρω-γύρω στον έξω χώρο και ανεβοκατεβαίνουν τις εξέδρες. Αυτό μου το έλεγε γονέας παιδιού που είναι γραμμένο στο ΝΑΟΚ, νομίζω στους πιτσιρικάδες. Αχ, για να δούμε τι άλλο θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ, Χριστό. Εγώ ευχαριστώ. Με καλές. Λοιπόν.